Γι' αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, θα έλεγα και νοσταλγία. Και λέω το γιατί. Γιατί πριν από 34 χρόνια και 3 μήνες, στις αίθουσες αυτού του σχολείου, είχα έρθει για πρώτη φορά στη ζωή μου και μόνο για 4 μέρες για να συμμετάσχω στις πανκιακού χαρακτήρα και πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις για την εισαγωγή μου από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Τις εξετάσεις τις δίναμε στις αίθουσες εκεί επάνω. Και λέω ότι αισθάνομαι νοσταλγία να μιλήσω έτσι και λίγο προσωπικά, γιατί ήταν καλό και το αποτέλεσμα. Επειδή όμως η ηλικία εκείνη των 15 ετών είναι μια ηλικία καθοριστική για τη ζωή του ανθρώπου, είναι η εφηβεία του ανθρώπου, είναι η μετάπτωσή του από την εφηβεία στην ηλικία του άντρα, έρχεται στο μυαλό μου ο στίχος του ποιητή «Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας». Και θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα μεταξύ μας, εσείς και εγώ, πάνω σε αυτούς τους στίχους. Εγώ θα ανοίξω την ψυχή μου και θα σας βγάλω τις σκέψεις μου και πιστεύω να ακούσω μέσα από τις δικές σας ψυχές, τις δικές σας αγωνίες. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην ηλικία την δική σας κάνει έναν προγραμματισμό και βάζει κάτω για τον προγραμματισμό αυτό σύμφωνα με τον ποιητή την ψυχή του, την πνοή του, την καρδιά του, τους πόθους του, το πάθος του για το τι θέλει να δημιουργήσει αύριο στη ζωή. Για να μπορέσει όμως να πάρω τη συνέχεια του ποιήματος, να μην πει ότι πήρε τη ζωή του λάθος και να χρειαστεί καθυστερημένα να αλλάξει ζωή, θα πρέπει ο προγραμματισμός αυτός να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις και σε στέρεα δεδομένα. Το πρώτο το οποίο πρέπει να σας διακρίνει σε αυτή την ηλικία, παιδιά, είναι το όραμα. Πρέπει, παιδιά, να έχετε όραμα στην ζωή σας. Ξέρετε, συνήθως, στα κείμενα της γραμματείας που αναφέρονται σε οράματα, παρουσιάζεται ως χώρος του οράματος ο ορίζοντας. Σπάνια παρουσιάζονται τα οράματα μέσα σε κλειστά, σαν κλουβιά και σαν κουτιά δωμάτια. Στον ορίζοντα βλέπει κανείς τα οράματα. Σηκώστε λοιπόν και εσείς τα μάτια σας, έξω από τους 4 στίχους ενός ατομισμού που πολλές φορές διακρίνει εμάς τους ανθρώπους και θέλουμε μόνο την προσωπική μας ιδιοτέλεια, σηκώστε λέω τα μάτια σας και κοιτάξτε είτε ψηλά προς τον ουρανό είτε απέναντι προς το απέραντο της θάλασσας. Και μέσα σε αυτόν τον ανοιχτό ορίζοντα φτιάξτε τα οράματά σας. Φτιάξτε στα οράματά σας, στα οποία όμως πρέπει να σκέπτεστε και να ξέρετε ότι εσείς θα έχετε ευθύνη. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να σας διακρίνει. Να είσαστε άνθρωποι του οράματος, αλλά και άνθρωποι της ευθύνης. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε στη ζωή μας μια σειρά από πράξεις. Και όταν διαπιστώσουμε το σφάλμα των πράξεών μας, αποποιούμεθα την ευθύνη μας. Κι όμως, θα έπρεπε να είχαμε το κουράγιο, την παλικαριά, να λέγαμε ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη μου για αυτό που έκανα. Και αναλαμβάνω την ευθύνη μου δεν σημαίνει μόνο το λέγω, αλλά φροντίζω και να το διορθώσω. Το τρίτο στοιχείο που είναι απαραίτητο είναι τούτο. Γιατί ήρθατε στο σχολείο? Γιατί ήρθατε στο σχολείο? Πιθανόν πολλοί από εσάς να μου πούν ήρθαμε για να μάθουμε γράμματα. Ναι, αλλά ξέρετε, γράμματα λέγω
Ξέρετε ότι γράμματα μαθαίνετε και στο σπίτι σας μπροστά στην οθόνη σήμερα ενός υπολογιστή. Στο σχολείο δεν έρχεσαι μόνο για να μάθεις γράμματα. Στο σχολείο έρχεσαι για να μάθεις να ζήσεις μέσα σε μια κοινωνία. Έρχεσαι για να κοινωνικοποιηθείς. Και για να κοινωνικοποιηθείς πρέπει να μάθεις να ζεις μαζί με τους άλλους. Με τους συμμαθητές σου σήμερα, με τους συμπολίτες σου αύριο. Να ξέρεις ότι η ελευθερία σου, η απέραντη ελευθερία σου σταματάει, έχει ένα όριο, εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του διπλανού σου. Ξέρετε, παλαιότερα η κοινωνικοποίηση αυτή επετυχάνεται μέσα στην οικογένεια. Είχαμε πολύτεκνες οικογένειες, πολυάριθμες σε μέλη οικογένειες και εκεί τα παιδιά γνώριζαν την αλληλοπεριχώρηση, την αλληλεγγύη, την φιλαλληλία. Σήμερα που δυστυχώς είναι ολιγομελείς οι οικογένειες, πολλές φορές τρέφεται, μερικές φορές τρέφεται ο ατομισμός του καθενός μας. Μέσα στο σχολείο όμως, με τους άλλους συμμαθητές μας, με τις άλλες συμμαθήτριες, ο καθένας από μας μαθαίνει ότι δεν θα ζήσει μόνος του στον κόσμο και οφείλει να σέβεται πρώτα τον άλλον για να ζητά, να απαιτεί, να σέβονται οι άλλοι τον εαυτό του. Το χρυσό κλειδί που θα σας ανοίξει την πόρτα της επιτυχίας είναι να μάθετε αυτήν την κοινωνικοποίηση. Γιατί μέσα από αυτή την κοινωνικοποίηση θα μπορέσετε να δημιουργήσετε, θα μπορέσετε να προσφέρετε, θα μπορέσετε και να απολαύσετε. Ένας νεοέλληνας λογοτέχνης έγραψε: «Όσο πιο κοντά είναι οι στέγες των σπιτιών μας, τόσο πιο μακριά είναι οι ψυχές μας». Το σχολείο σας δίνει την δυνατότητα να έρθουν οι ψυχές σας κοντά. Να είσαστε όλοι μαζί, ενωμένοι σε μια παρέα, σε μια γροθιά. Και όταν λέω όλοι μαζί, δεν αναφέρομαι οι μαθητές, αλλά οι μαθητές και οι καθηγητές. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ένα παράδειγμα. Η Ορθόδοξη πίστη διδάσκει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός που πιστεύουμε είναι ένας. Είναι όμως τριαδικός. Έχει δηλαδή τρεις υποστάσεις. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτές οι τρεις υποστάσεις αλληλοπεριχωρούνται. Ο ένας δηλαδή αγκαλιάζει τους άλλους δύο. Και είναι μία ουσία και μία δύναμη. Από αυτήν την κατάσταση προέρχεται ο ορισμός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω να ξεκινήσετε τη χρονιά με όραμα, με ευθύνη και με διάθεση κοινωνικότητας, γκρεμίζοντας τον ατομισμό και την υστεροβουλία του καθενός μας. Και εύχομαι με την βοήθεια του Τριαδικού Θεού να τα καταφέρετε. Άριστη επίδοση, παιδιά μου.